μετά από τόσο μεγάλη καθυστέρηση δεν θα δεχτώ ούτε ερωτήσεις τίποτα. Θα κάνω ένα λεπτό και 10 δευτερόλεπτα και τέλος. Είμαστε έτοιμοι. Τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα. Από τη μία υπάρχει χαρά και ευχαρίστηση γιατί απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα πήραμε ένα βαθμό και είχαμε και μια καλή παρουσία. Απ' την άλλη όμως νομίζω ότι σήμερα χάσαμε τους άλλους δύο. Και τους χάσαμε σε ένα λεπτό και σε μια στιγμή του παιχνιδιού που όλοι μας είχαμε πιστέψει ότι τους είχαμε στην τσέπη μας. Η μεγάλη ομάδα όμως έτσι είναι. Ο Παναθηναϊκός το έχει ξανακάνει αυτό. Το έχει ξανακάνει στον Ατρόμητο. Παρότι έπαιζε με 10 παίκτες από το 5ο-10ο λεπτό πότε, ισοφάρισε ξανά στο 93. Το ίδιο και εμείς. Το ίδιο και σε εμάς. Μέσα στα αποδυτήρια όμως έδωσα συγχαρητήρια στα παιδιά για την προσπάθεια. Γιατί πρέπει η ψυχολογία μας να είναι καλή, έχει δρόμο ακόμα, έχουμε πολλά παιχνίδια και συνεχόμενα παιχνίδια και πρέπει να διατηρήσουμε πάρα πολύ ψηλά την ψυχολογία μας για να έχουμε επιτυχίες και στο μέλλον. Νομίζω ότι ο Πανετολικός σήμερα έδειξε ότι παρόλο στις ελλείψεις του, βασικές, ότι πατάει καλά στα πόδια του. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο για τη συμπαράστασή του. Αυτά. Ερωτήσεις. Η διετσία διαμόρφωσε το αποτέλεσμα. Παρακαλώ, έχει συζήτηση, απαντήσεις. Υπάρχουν δύο φάσεις σε όλο το παιχνίδι. Για μένα ήταν ένας πάρα πολύ καλός διαιτητής. Υπάρχουν δύο φάσεις που είναι δύσκολες. Το γκολ το δικό μας και μια περίπτωση πέναλτι που διαμαρτύρεται ο Παναθηναϊκός. Αλλά λίμωνο, εάν σε ένα τέτοιο παιχνίδι και με αυτές τις αποδόσεις των δύο ομάδων να υποθεί ότι ο διαιτητής διαμόρφωσε αποτέλεσμα. Προς Θεού, αλίμωνο. Με το σημερινό αγώνα που πει ένας 1,5 διαπολομήνας είχα κάνει την υπόθεση ότι με ισοπαλία σήμερα και τις δυνατότητες του παρανομικού σε αυτόν τον 1,5 διαπολομήνα ότι ενδεχομένως μπορεί να πάρει τον λιγότερο ύπνος 22 βαθμούς στις σημερινές αντίληψεις για αυτό το πολύ δύσκολο διάστημα που έρχεται, δηλαδή πόσο στην βαθμολογική συμπομιδή. Ποια, τι συμμερίζομαι εγώ και τι προσπαθώ να περάσω μέσα στα αποδυτήρια. Ότι έχουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι το Σάββατο με τον Αστέρα Τρίπολης. Που πρέπει να το διεκδικήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Όχι, υπάρχει προσπάθεια ενίσχυσης από αυτού, υπάρχει μετά. Ναι. Γίνεται προσπάθεια και νομίζω ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδος θα υπάρχει και ανακοίνωση. Μας κλείνουν τα φώτα. Μετά από τόση ώρα μας κλείνουν τα φώτα, όπως καταλαβαίνετε. Είναι 50-50. Και οι δύο. Είναι πολύ κοντινό το διάστημα. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια και από το ιατρικό team για να τα καταφέρουμε. Τον. Όχι, έχουμε πει ότι και το έχει πει ο πρόεδρος. Και το έχουν πει όλοι ότι ο Πανετολικός στέκεται μόνο στα πόδια του. Δανεικούς παίκτες δεν παίρνει από καμία ομάδα. Ο Πανετολικός είναι μόνος του. Και έχει αυτόν τον κόσμο που τον στηρίζει. Αν είναι ελεύθερος. Είναι ελεύθερος. Αν είναι, δεν έχει γίνει καμία επαφή απολύτως. Εάν ο Πετρόπουλος είναι ελεύθερος, θα το συζητήσουμε με τη διοίκηση και θα δούμε αν εξυπηρετεί
τα δικά μας τα στάντα. Πάντα, εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει παιχνίδι που ο Πανετολικός δεν έπαιξε για να κερδίσει. Ανεξάρτητα όμως από το αν τα κατάφερε ή όχι, υπάρχουν παιχνίδια που αν πάρει κάτι μπορεί να του είναι βολικό. Σε όλα τα παιχνίδια ο Πανετολικός παίζει για να κερδίσει. Είπατε μέχρι τέλος της εβδομάδας θα υπάρξει ανακοίνωση. Μπορεί να προλάβει να υπάρξει και συμμετοχή σε παιχνίδι. Νομίζω ότι μάλλον δεν θα προλάβει. Και δεν θα προλάβει, δεν ξέρω αν θα προλάβει όσον αφορά το δελτίο, αλλά εντάξει υπάρχει μία αρχή, υπάρχει μία σειρά, πρέπει να μπει μέσα στην ομάδα, πρέπει να κάνει κάποιες προπονήσεις με την ομάδα και μετά. Κατευθείαν στο παιχνίδι το βλέπω λίγο δύσκολο. Από όλα τα παιδιά, από την προσπάθεια που κάνανε, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Λάθη γίνανε πάρα πολλά, ειδικά από μερικά παιδιά τα λάθη ήταν πάρα πολλά, αλλά όμως η προσπάθεια και η αγωνιστικότητα και η μαχητικότητα υπήρξε από όλους και από τους 14 που χρησιμοποίησα. Μια τελευταία ερώτηση. Νομίζω ότι το έχουμε πει ότι θα κάνουμε 2 με 3 προσθήκες.